Τα χημικά peeling είναι ήπια οξέα, τα οποία χρησιμοποιούνται για να κάνουν μια μικρή χημική απολέπιση στην επιδερμίδα και να δώσουν λάμψη στο πρόσωπό μας, αλλά και να διορθώσουν διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχουμε, όπως ακμή, όπως φωτογύρανση, λεπτές ρητίδες. Υπάρχουν πάρα πολλά και διαφορετικά χημικά peeling. Αναλόγως με το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, χρησιμοποιούμε και το κατάλληλο peeling. Για παράδειγμα, στην ακμή χρησιμοποιούμε κυρίως αλικυλικό οξύ. Σε διάφορες περιπτώσεις μελάσματος ή δυσχρωμιών στο πρόσωπο χρησιμοποιούμε κυρίως το τριχλωροξικό οξύ. Υπάρχουν πάρα πολλά peeling και είναι στην ευχέρεια του δερματολόγου να επιλέξει ποιο θα κάνει καλύτερο, ποιο θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα στον ασθενή. Αντιμετωπίζουν κυρίως δυσχρωμίες, δηλαδή κοιλίδες, μέλασμα, κάποια σημεία στην επιδερμίδα μας, φακιδούλες που μπορεί να μην θέλουμε. Αυτά τα αντιμετωπίζει πάρα πολύ καλά. Επίσης, ουλές ακμής. Πολύ καλά αποτελέσματα στις ουλές ακμής. Πρέπει να γίνει με ειδικό τρόπο το peeling. Πρέπει ο δερματολόγος να είναι εξειδικευμένος. Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Γίνεται για μια ανάπλαση. Για λεπτές ρητίδες, για περιπτώσεις που θέλουμε να κάνουμε σύσφιξη στο πρόσωπο. Βοηθάει πολύ το χημικό peeling, καθώς επίσης και σε διάφορες άλλες εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως είναι τα ξανθελάσματα των βλεφάρων. Είναι εναποθέσεις χοληστερίνης και λίπους στα βλέφαρα. Είναι μικρά οζίδια στα βλέφαρα. Συνήθως εμφανίζονται σε άτομα με υπερχοληστερολεμία. Αυτά επίσης μπορούμε να τα κάψουμε με ισχυρά χημικά peeling. Μετά την εφαρμογή των χημικό peeling πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός, να μην εκτεθεί στον ήλιο για κάποιες μέρες, να χρησιμοποιεί ενυδατικές κρέμες που θα του συστήσει ο γιατρός του, γιατί το δέρμα είναι πολύ ευαίσθητο μετά την εφαρμογή των peeling. Υπάρχει μια απολέπιση, ένα ξεφλούδισμα. Δεν θα πρέπει κανείς να τραβήξει τις πετσούλες αυτές, γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα δυσχρωμιών και γενικά να ερεθιστεί το δέρμα του. Τα χημικά peeling συνδυάζονται με όλες τις θεραπείες της αισθητικής δερματολογίας πάρα πολύ καλά. Μπορούν να συνδυαστούν με Botox, με υαλουρονικό οξύ, δίνοντας έτσι μια πιο νεανική όψη στο πρόσωπό μας. Με φράξονα laser, βέβαια θα πρέπει να υπάρχει ένα μεσοδιάστημα μεταξύ αυτών των θεραπείων. Γενικά καλό είναι κανείς να συνδυάζει τις διάφορες θεραπείες για να έχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.